Είμαστε με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό Νέα Δυναμική του επικεφαλής Αλκιβιάδη Στεφανή, κύριο Μιχάλη Βελούτσο. Κύριε Βελούτσο, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και έχετε επιλέξει Περιφέρεια. Γιατί λοιπόν Περιφέρεια και γιατί Αλκιβιάδη Στεφανή? Όταν συναντάς έναν άνθρωπο και σκητάει στα μάτια, κατάματα, τίμια, σου στείλει το χέρι, στεναρά και σου λέει αυτό το πρόγραμμά μου, αυτό θα ακολουθήσουμε. Και βλέπεις όλη την τιμιότητα και όλο το πάθος η εργασία. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ακολουθάς. Σαν στρατιώτης. Έχεις πλάτη του το βάρος κάποιων ανθρώπων που εδώ και 30 χρόνια είσαι μαζί τους. Σε ακολουθούν. Αγρότες και κτηνοτρόφοι. Που μέρα νύχτα, βροχή, ήλιος, ζέστη, κρύο είναι στα χωράφια. Κρατάνε τα χωριά μας. Τα χωριά μας χωρίς την προηγούμενη τομέα θα είχαν αδειάσει. Τίποτα άλλο δεν κρατάει τα χωριά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλεις κάτι, να τους στηρίξεις. Εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν, εδώ έκαναν οικογένεια. Προσπαθούν να κρατήσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους. Τα παιδιά τους, πολλά από αυτά σπουδάσανε. Πώς σπουδάσανε, πώς μεγαλώσανε, πώς τα βοήθησαν να σπουδάσουν? Με μια λαγίνα λάδι, με μια μπακύρα γάλα. Πολλά από αυτά τα παιδιά σπούδασαν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άλλα παρέμειναν στον τόπο μας. Αυτά τα παιδιά προσπαθούν να δημιουργήσουν, προσπαθούν κάποιοι να γυρίσουν πίσω. Το νησί μας τους πληγώνει. Πώς τους πληγώνει? Γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά είδη επιβίωσης, σε βασικούς τρόπους επιβίωσης. Είχα την τύχη να συνεργαστώ 27 χρόνια με τους παππούδες, τους πατεράδες και τους γιους. Και με τους γιους ακόμα συνεργάζομαι. Τους ξέρω, ξέρω κάθε στάνη, ξέρω κάθε χωράφι απ' έξω, ξέρω τα προβλήματά τους, ξέρω τι ζητάνε. Θα μου πεις, δεν μπορούν να επενδύσουν, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Και χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και παιδικά προγράμματα υπάρχουν. Αλλά αυτά πολλές φορές φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί δεν έχει κάποιος να τους πάρει από το χέρι, να έχει μια πλάτη και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που θέλουν για να παραμείνουν στον τόπο τους. Παρατήρησα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον συνεταιρισμό ότι υπάρχουν τρεις παράλληλοι κλάδοι στον προηγούμενο τομέα. Τρεις κλάδοι οι οποίοι κινούνται παράλληλα και δεν βρίσκουν μια τομή. Ο πρώτος κλάδος είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Οι άνθρωποι είναι συνέχεια στο χωράφι και πρέπει να επιβιώσουν. Ο δεύτερος κλάδος είναι τα τυροκομεία και τα ελαιοτρεβεία, τα οποία ξέρετε με τι ζόρι αυτή τη στιγμή μπορούν να προσπαθούν να κερδοφόρουν τις επιχειρήσεις. Και το τρίτο, ο τουρισμός. Ο οποίος ο τουρισμός κάποιες φορές τους γυρίζει την πλάτη. Έχουμε τόσα προϊόντα λεσβιακά, καθαρά προϊόντα, αγνά, τα οποία δεν τα προωθούμε. Δεν υπάρχει η εξωστρέφεια. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Να πετύχουμε. Εργατικότητα, ταπεινότητα, το μυστικό μας. Τίποτα άλλο. Έχουμε μια δυνατή ομάδα με όραμα η οποία ακούει, σχεδιάζει και υλοποιεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, εκεί που πονάει, στο ελαιοτριβείο, στο τυροκομείο, ώστε τα προβλήματά τους να τα ακούμε από πρώτο χέρι και τα επιλύνουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω της θέσης σας στο συνεταιρισμό Πέτρας ως διαχειριστής επικεντρώνεστε σε θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τον πρωτογενή τομέα με τον οποίο έρχεστε καθημερινά σε επαφή. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να σας επιλέξει κάποιος από τον συνδυασμό. Απέναντί σου βλέπεις έναν άνθρωπο που δουλεύει με πάθος. Αγαπάει τη ζωή και αγαπάει τους ανθρώπους. Αγαπάει το νησί του. Αγαπάει τους πατριώτες του. Αντικρίζει έναν άνθρωπο που σχεδιάζει, υλοποιεί χωρίς τυμπανοκρουσίες. Λίγα λόγια, μόνο έργα. Δεν υπόσχεται. Θέλει να μείνει αληθινός όπως είναι. Σκληρός τεχνοκράτης, να σας πω αλήθεια. Έτσι με λένε. Αλλά δίκαιος. Δεν αντέχει τα λόγια, τα ψεύτικα και τις υποσχέσεις. Μεγάλωσε δύο παιδιά και παρέμεινε στο νησί του. Νιώθει νέος, ευαίσθητος στα όνειρα και το κυριότερο, η καλύτερη του παρέα ποια είναι? Οι νέοι. Η πηγή ζωής. Χαίρεται να ανταλλάζει απόψεις μαζί τους, μιλάει συνέχεια μαζί τους γιατί το έχει μάθει από τα παιδιά του και προσπαθεί να πετύχουν το στόχο τους. Έχει όρεξη για δουλειά, είναι ταπεινός και το κυριότερο, πιστεύει στον Θεό. Και μόνο με αυτόν μπορεί να υλοποιήσει το έργο του.